Μπλόκο σε φορτηγό πλοίο της Σαουδικής Αραβίας που ετοιμαζόταν να δέσει στο λιμάνι της Χάβρης στη Βόρεια Γαλλία για να φορτώσει όπλα, κατάφεραν να επιβάλλουν γαλλικές οργανώσεις υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εν μέσω κατηγοριών ότι το Ριάντ πρόκειται να χρησιμοποιήσει τα όπλα στον πόλεμο της Ιεμένης, η γαλλική κυβέρνηση παραδέχθηκε στα μέσα της εβδομάδας ότι νέο φορτίο όπλων έχει προορισμό τη Σαουδική Αραβία. Χωρίς να προσδιορίζεται το είδος των όπλων, η Υπουργός Άμυνας Φλωράν Σπαρλή δήλωσε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πως γαλλικά όπλα έχουν χρησιμοποιηθεί σε επιθέσεις στην Ιεμένη. Οι ακτιβιστές πέτυχαν να παγώσει η διαδικασία με την κατάθεση αγωγής βάσει της Συνθήκης Εμπορίας Όπλων του ΟΗΕ.